Στον αέρα βρίσκεται η πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο, την οποία κάτω από την αφόρητη πίεση της κοινωνικής αναταραχής, η κυβέρνηση έσπευσε να προαγγείλει ότι προωθεί νομοθετικά. Η κυβερνητική πρωτοβουλία φαίνεται ότι έπεσε στο τραπέζι εξυπηρετώντας περισσότερο επικοινωνιακές ανάγκες, η τύχη της όμως είναι αβέβαιη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για τα κυβερνητικά σχέδια. Ευτυχώς στην περιοχή του Εύρου μέχρι στιγμής δεν υπήρξε πληστηριασμός για την πρώτη κατοικία. Η αλήθεια είναι, για να μιλήσουμε για το νομό μας, ότι αυτή τη στιγμή κάποιους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία δεν έχουμε στα Ειρηνοδικεία ούτε της Αλεξανδρούπολης ούτε της Ορεστιάδας. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες είναι ότι θα γίνονται περίπου 20 πληστηριασμοί αναβδομάδα σε όλη την επικράτεια και θα αφορούν την πρώτη κατοικία. Εν αναμονή της εξαγγελίας από τον Πρωθυπουργό ότι η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται, περιμένουμε μία νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά το δημόσιο και μόνο τις οφειλές του δημοσίου. Εν ώψη της διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση που ξεκινά την Τρίτη, αλλά προφανώς και του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε εξέλιξη, οι θεσμοί τηρούν πολιτική χαμηλών τόνων, περιμένοντας να πληροφορηθούν για τις κυβερνητικές προθέσεις. Οι δανειστές πάγια παρουσιάζουν μεγάλη δυσανεξία τόσο για μονομερείς όσο και για οριζόντιες ενέργειες. Θεωρούν ότι η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης που επηρεάζει τα δημόσια έσοδα είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί υπόψη τους και να συζητηθεί με την ελληνική πλευρά. Πιέζουμε αυτή η ρύθμιση που προστατεύει την πρώτη κατοικία και που εν αναμονή είπαμε που θα βγει, να γίνει και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Οπότε θα έλεγα τους τηλεθεατές, αν μπορούν και έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, είτε να προσφεύγουν στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος είναι πραγματικά μια μεγάλη προστασία, είτε να κάνουν κώδικα δεοντολογίας για να μην βρεθούν σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποια ένδειξη να γίνει κάποιος πληστηριασμός για την πρώτη κατοικία, όμως όλο αυτό το τοπίο μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, καθότι πολλά από τα δάνεια έχουν διαταγές πληρωμής. Οποιοδήποτε δάνειο λοιπόν με διαταγή πληρωμής είναι εν δυνάμει, μπορεί να πλησιαστεί το ακίνητο.